καλημερίζω τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, με τον οποίο ακριβώς αυτό το τοπίο, το αξεκαθάριστο και το μπερδεμένο αυτό δεν είναι κουβάρι απλά. Είναι κουβάρι που έχει κουβαριαστεί μέσα σε άλλα κουβάρια. Δεν μπορούμε να το ξετυλίξουμε και να το ξεμπλέξουμε. Μπορούμε να δούμε κάποιες πτυχές του όμως. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλή σας μέρα αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι μεγάλες περιπέτειες η ανθρωπότητα έχει ζήσει στο βάθος χρόνων. Τόσο περιπλεγμένη κατάσταση όμως στη σύγχρονη εποχή έχετε ξανασυναντήσει? Στη σύγχρονη εποχή θα σας έλεγα ότι όχι. Ασφαλώς έχουν προηγηθεί και άλλες κρίσεις, σοβαρές, περίπλοκες, με επιπτώσεις καθοριστικές. Αλλά ομολογώ ότι τέτοιας έντασης και τέτοιας επικινδυνότητας κρίση, όχι, δεν έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, δεν έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτό δείχνει ότι η κρίση που είναι εν εξελίξη είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ανησυχητικό και ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από όλες τις πλευρές για να σταματήσουν οι εξωπραξίες και εν πάση περιπτώσει να επιτευχθεί μία συνεννόηση μεταξύ των άμεσα εμπλεκομένων πλευρών και των έμεσα, ώστε να σταματήσουν τα δεινά του συνεχιζόμενου πολέμου. Κύριε πρέσβη, φαντάζομαι ότι εδώ η ιδιοποιώς διαφορά είναι ότι ο βασικός πρωταγωνιστής αυτής της κατάστασης είναι μια χώρα που είναι ταυτόχρονα και πυρηνική, όχι απλά δύναμη, υπερδύναμη. Και αυτό στις παραμέτρους αλλάζει τα δεδομένα. Έτσι δεν είναι? Ασφαλώς και είναι έτσι. Είναι μεγάλη ισχύος πυρηνική δύναμη και αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρότατα υπόψη στην αξιολόγηση της κατάστασης και στην εκπόνηση ή την επινόηση τρόπων για την πάυση των εχθροπραξιών. Δεν απευθυνόμαστε σε μια μικρή χώρα που θα ήταν εύκολο να υποστεί επιρροές και να μεταβάλει τη στάση της. Απευθυνόμαστε στον δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό πόλο του πλανήτη. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την ισχύ του, να λάβουμε υπόψη την ιδιαιτερότητα που έχει με επίγνωση της ισχύως αυτής και να επινοήσουμε τρόπους ώστε να υπάρξει δυνατότητα υποχώρησης ή εν πάση περιπτώσει αλλαγής της γραμμής προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρήνευση. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η ιδιοποιώς διαφορά, θέλω να σας ρωτήσω, έχοντας και την εμπειρία και πολύχρονων διαπραγματεύσεων λεπτών χειρισμών, ακούω πολλούς που ορθά λένε ότι πολιτικά για να δούμε διέξοδο θα πρέπει να πούμε ότι στρατιωτικά ένθεν κακήθεν έχουμε έναν τύπης, ας το πω έτσι, τερματισμό ή μια κατάληξη στρατηγικά. Όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω ανάποδα, με αυτή την ιδιοποιώ διαφορά, διπλωματικά όσα έχουν συμβεί και συμβαίνουν και σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, διακρίνεται ότι οδηγούν σε μία αποκλιμάκωση ή ο καθένας βάζει ακόμη περισσότερο νερό στο μήλο του πολέμου, για τον οποίο βεβαίως γνωρίζουμε ότι αυτός που τον ξεκίνησε είναι ο Πούτιν. Εντάξει. Υπάρχει καμία αμφιβολία, αυτό είναι σαφέστατο. Προφανώς. Αλλά το διευκρινίζω για να μην έχουν παρεξηγήσεις, γιατί εδώ ό,τι λέμε κύριε Καραϊτίδη μου σήμερα, στις μέρες μας, κινδυνεύουμε να γίνεται παρεξηγήσιμο. Αυτή είναι η αφετηρία. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, το ερώτημά μου, νομίζω το αντιληφθήκατε, είναι αν βλέπετε διπλωματικά ότι οι κινήσεις είναι στην κατεύθυνση αποκλιμάκωσης ή αν βάζουν νερό περαιτέρω όξυνσης. Θα σας έλεγα ότι από τις χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η κρίση ή να οδηγηθεί σε μία ρύθμιση, υπάρχουν χώρες που όντως μπορεί να έχουν καλές προθέσεις. Παραδείγματος χάρη, οι πρωτοβουλίες Μακρόν, και δεν τον αναφέρω τυχαίως τον Μακρόν, διότι είναι
δύναμη σημαντική και στην γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται η χώρα μας και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανήκουμε και διεθνώς. Οι πρωτοβουλίες λοιπόν Μακρόν νομίζω ότι είναι πρωτοβουλίες προς την ορθή κατεύθυνση. Πιθανώς να περίμενε κανείς ίσως μεγαλύτερη τολμηρότερη προσέγγιση στα θέματα εκ μέρους του, αλλά καθώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς με τι συζητείται στις επαφές του με τον Πούτιν και ποιος είναι ακριβώς ο τόνος των συνομιλιών, μένω στο γεγονός ότι είναι προσπάθειες που έχουν γίνει κατ' επανάληψη, είναι προσπάθειες τις οποίες ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζει με άκρα προσοχή, χωρίς να βιάζεται να ρίξει τον λίθο του αναθέματος εναντίον της Ρωσίας και χωρίς να κάνει βιαστικές, να κάνει άμεσες ενοχοποιητικές κρίσεις για την ευθύνη της ρήξης. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ίσως όμως δεν αρκούν. Έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες, όπως ήταν η πρωτοβουλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Και αυτή έχει ένα ενδιαφέρον. Και δεν πρέπει να υποτιμάμε καθόλου την ισχύ και την επιρροή της Ισραηλινής διπλωματίας, ακόμα και προς την πλευρά της Ρωσίας. Αναφέρω αυτές τις δύο που τις θεωρώ θετικές. Υπάρχει και, εδώ ερχόμαστε στο σοβαρό μας θέμα, η πρωτοβουλία της Τουρκίας. Σπέβδω να σας πω ότι δεν έχω την παραμικρή εμπιστοσύνη. Και για τους όρους κάτω από τους οποίους εκδηλώθηκε και για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται διάφοροι χειρισμοί από τουρκικής πλευράς και για την βιασύνη, την μεγάλη σπουδή που απέδειξε η Τουρκία από τις πρώτες μέρες της αναλήψεως της πρώτης πρωτοβουλίας της να ζητήσει αμέσως ανταλλάγματα για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Γνωρίζοντας πώς συμπεριφέρεται η Τουρκία, γνωρίζοντας πόσο ιδιωτελή είναι τα κινητά της και πόσο θα σας έλεγα ανέσχυντη η απέτησή της για ανταλλάγματα σε κάθε κίνηση που κάνει, πιστεύω ότι είναι μία δραστηριότητα που αν μεν πετύχει θα της αναγνωρίσουμε ότι είχε ένα αποτέλεσμα, αλλά που πάντως γίνεται με υστεροβουλία. Θα μου πείτε, σε μία περίοδο που υπάρχει τέτοια κρίση, κάθε χώρα κινείται με βάση τα συμφέροντά της, το ίδιο πράττει και η Τουρκία. Το αναγνωρίζω. Αλλά θέλω να πω ότι δίνω πολύ μεγαλύτερη σημασία και προσοχή στις άλλες πρωτοβουλίες και λιγότερο στην τουρκική. Και εν πάση περιπτώσει αυτή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Τουρκίας πρέπει να την παρακολουθούμε εμείς ως Ελλάς με ιδιαίτερη προσοχή, περίσκεψη και ευελιξία. Δεν πρέπει να καθιερωθεί διεθνώς η εντύπωση ότι η Τουρκία είναι η σφυλιρινική δύναμη η οποία κόπτεται υπέρ της προστασίας και της διατήρησης της ειρήνης. Αντιθέτως, είναι ένα αντίγραφο της Ρωσίας σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία ενήργησε έναντι της Ουκρανίας, και επειδή εμείς βρισκόμαστε στην πρώτη σειρά στόχων της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, οφείλουμε να είμαστε σε μεγάλη ετοιμότητα και σε κάθε ευκαιρία να επισημαίνουμε ότι ποια ακριβώς είναι τα πεπραγμένα της Τουρκίας που με τόση ευκολία οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και άλλες χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες σπέβδουν να εξάρουν τον ρόλο της, παραβλέποντας πολλές φορές εκ του πονηρού πώς ακριβώς έχει ενεργήσει και πώς ακριβώς προβλήματα έχει προκαλέσει, χρησιμοποιώντας και αυτή τη λογική της βίας, της ισχύως και του εκβιασμού. Θα επιστρέψω στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Θέλω όμως, επειδή έρχονται βροχή τα μηνύματα από ακροατές, καταρχάς να απαντήσεις σε αυτούς. Λέει φίλη μας η Βάσο: καλημερίζω τον κύριο πρέσβη. Έχω μία απορία. Εκτιμά ότι θέλουν πραγματικά οι μεγάλοι παίκτες να σταματήσει τώρα αυτή η κατάσταση
ή περιμένει κάθε πλευρά και δεν εξαιρώ τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ένας από τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων παγκόσμια να επωφεληθούν στο έπακρο, διότι εγώ το μόνο που βλέπω ότι αυτοί που καίγονται, φυσικό και επόμενο, να σταματήσει ο πόλεμος είναι οι Ουκρανοί πολίτες. Τους υπόλοιπους πώς τους βλέπει ο κύριος Πρέσβης? Τους ισχυρούς αντιπάλους, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία πλευρά και την Ρωσία από την άλλη, διότι στην πραγματικότητα η αντιπαράθεση γίνεται μεταξύ αυτών των δύο πόλων. Η Ουκρανία είχε την ατυχία να αποτελεί το πεδίο σύγκρουσης. Είναι η σκακέρα επί της οποίας συγκρούονται δύο μεγάλοι σκακιστές, οι δύο μεγάλοι πόλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία και κατανοώ την ερώτηση της αγαπητής ακροάτριας ότι πράγματι και οι δύο πλευρές αποκομίζουν, έχουν σκοπό να αποκομίσουν ωφέλη. Η μεν ρωσική πλευρά με την τεράστια επιχείρηση που ανέλαβε, αντιλαμβανόμαστε ότι θέλει να θέσει υπό τον πλήρη έλεγχο της την Ουκρανία. Τώρα τι μορφή θα έχει ο έλεγχος αυτός, αν θα συνεπάγεται την διχοτόμηση, την ανεξαρτησία κάποιων περιοχών, την διαρκή ή μη παρουσία ρωσικών στρατευμάτων, δεν το ξέρουμε, διότι ο Πούτιν δεν το έχει διευκρινίσει αυτό. Έχει θέσει κάποιους στόχους με έναν πολύ γενικό τρόπο που δεν επιτρέπει την εξειδίκευση της πρόβλεψης. Οι δε Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας έλεγα κύριε Σαχίνη, ότι μέχρι στιγμής έχουν επιτύχει μία πολύ μεγάλη επιτυχία στον διπλωματικό τομέα. Μία επιτυχία που θα σας έλεγα ότι αγγίζει τα όρια του περηφανούς θριάμβου. Γιατί αποφάσισαν να με τον όλο χειρισμό που γίνεται από δικής τους πλευράς, ενοχοποίησαν στον μέγιστο δυνατό βαθμό την Ρωσία, την οποία εμφανίζουν ως πηγή του κακού, και όντως είναι με τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε, κατάφεραν να ζωογονήσουν, επέτυχαν να ζωογονήσουν το ΝΑΤΟ συνασπίζοντας τα μέλη του και εξασφαλίζοντας την ομόφυνη στήριξη των διακηρύξεων του ΝΑΤΟ, και ξέρουμε ότι το ΝΑΤΟ καθοδηγείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επέτυχαν την πλήρη εναρμόνιση και ταύτιση της Ευρώπης με τις κυρώσεις που η Αμερική αποφάσισε, και εν συνεχεία η Ευρώπη υιοθέτησε πυθύνια και με ελάχιστες συζητήσεις για να μην δυσαρεστηθεί και το κέντρο αποφάσεων. Και εκτίθεται τώρα η Ευρώπη σε συνέπειες και επιπτώσεις κυρώσεων που είναι πάρα πολύ σοβαρές για την οικονομία της και θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, αλλά η Αμερική δεν υφίσταται καμία ζημία από όλη αυτή την κρίση. Μόνον ωφέλη αντί. Λογώνησε το ΝΑΤΟ, ήλεγξε την Ευρωπαϊκή Ένωση, επέβαλε κυρώσεις της δικής της εμπνεύσεως, οι συνέπειες των οποίων δεν θα βαρύνουν σε τίποτα την Αμερική. Άρα σε αυτό το τομέα θα σας έλεγα ότι όντως η Αμερική απεκόμισε ωφέλη. Σαφές. Πάω σε δύο ακόμη ερωτήματα πολύ γρήγορα να απαντήσω αν μπορείτε. Παρακαλώ πολύ από ακροατές. Λέει ο φίλος μας ο Αντώνης, ο οποίος είναι και ένας εξαιρετικός νέος επιστήμονας στο χώρο των γεωπολιτικών. Παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον κύριο Πρεσβευτή σχετικά με τη χθεσινή άνευ προηγουμένου σύνοδο που τέσσερα αραβικά κράτη, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Μαρόκο, βρέθηκαν στο Ισραήλ και συνέπραξαν με Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Αυτό αλλάζει την ισορροπία στη Μέση Ανατολή απόντων Σαουδικής Αραβίας και Ιορδανίας? Μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις. Το γεγονός του πολέμου δημιουργεί κινητικότητα σε όλα τα πεδία και προκαλεί σε πολλές χώρες, όπως αυτές που αναφέρει ο κύριος Αντώνης, την διάθεση να δοκιμάσουν και νέα σχήματα και νέες προσεγγίσεις, ίσως και να βολιδοσκοπήσουν για τη δυνατότητα να επιχειρήσουν αλλαγές στον προσανατολισμό τους. Είναι πολύ πρόωρο όμως να το πούμε αυτό.
Απλώς δημιουργείται ένα πεδίο ρευστότητας και αβεβαιότητας που ενθαρρύνει πολλούς να δοκιμάζουν και νέες κατευθύνσεις στη μέχρι τώρα πολιτική τους, αλλά δεν ξέρουμε αν θα επιτύχουν αυτές τις προσπάθειες και αν οι χώρες αυτές θα παραμείνουν σε αυτές τις νέες κατευθύνσεις. Και θα κλείσω με αυτό το οποίο και καλώς κατά τη γνώμη του δώσατε έκταση, είναι ο ρόλος της Τουρκίας και σε σχέση με την Ελλάδα, ενσωματώνοντας και κάποια ερωτήματα ακροατών. Εδώ τώρα θα σας βάλω λίγο δύσκολα, κύριε Πρέσβη. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, και η Τουρκία όπως και η Ελλάδα καταδίκασε την εισβολή και τον πόλεμο της Ρωσίας. Mm-hmm. Και η Τουρκία όπως και η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Και οι δύο δήλωσαν τη συμπαράστασή τους και κάθε είδους βοήθεια και υποστήριξη στην Ουκρανία. Η ιδιοποιώς διαφορά είναι ότι η Τουρκία δεν μετήχε στις σκληρές κυρώσεις και του ΝΑΤΟ. Πολλοί λένε ότι οι Ρώσοι εκεί κάνουν τις δουλειές τους σήμερα. Μια χαρά περτάει η Turkish Airlines στη Μόσχα, από και προς τη Μόσχα. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Βεβαίως. Η Ελλάδα εκτός όλων των άλλων, Δεν μιλάω για τον οπλισμό εγώ, έσπευσε να τεθεί πολύ ψηλά στην λίστα των εχθρών της Ρωσίας. Η Τουρκία δεν το έκανε. Η Τουρκία παίζει, όπως είπατε σωστά, τον επιτίδιο ουδέτερο. Όμως η διαφορά εδώ είναι ποια. Η Μαριούπολη έπεσε και έχει χιλιάδες Έλληνες. Πώς θα παρέμβεις εκεί εσύ όταν ο άλλος εμφανίζεται και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ? Ή δεν είναι έτσι? Κοιτάξτε, υπάρχει σαφέστατη διαφορά μεταξύ της τάσης της δικής μας, της Ελλάδος δηλαδή, και της Τουρκίας. Η Τουρκία κινήθηκε, το είπατε, δεν χρειάζεται να το αναλύσω, με τον γνωστό υπολογισμένο, προμελετημένο και επιδέξιο τρόπο του ακροβατικού, της ακροβατικής ταλάντωσης μεταξύ και της Ρωσίας και της Αμερικής, φροντίζοντας να διατηρεί και με τις δύο καλές σχέσεις. Πρέπει να τις αναγνωρίσουμε, και το σημειώνω αυτό, ότι έχει πετύχει στο ρόλο αυτό. Έχει βελτιώσει την εικόνα της. Έχει αναβαθμίσει την εκτίμηση που οι άλλες χώρες, έστω και με επιφυλάξεις, τρέφουν για την διεθνή της θέση και διεκδικεί να αναγνωριστεί ως περιφερειακή δύναμη, ως παγκόσμιας εμβέλειας παίκτη. Από εκεί και πέρα βέβαια αρχίζουν οι διαφορές, γιατί εμείς έχουμε μια άλλη νοοτροπία, αυτή τουλάχιστον η νοοτροπία εκφράστηκε με τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, της συνεπούς και άνευ υπολογισμών και υστερόβουλων εκτιμήσεων, υποστήριξης μιας γραμμής που εκφράζει τον δυτικό κόσμο, τον δυτικό χώρο. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη γραμμή, όπως την έχουμε ανακοινώσει και παρουσιάσει, την εμφανίζουμε με έναν πηγαίο ενθουσιασμό. Μήπως είναι υπερβολικός? Το καταλάβατε. Κανείς δεν θα πει, γιατί η Ελλάδα είναι μέλος συγκεκριμένων συμμαχιών. Μήπως καθ' υπερβολή και ιδίως από κάποια στελέχη, για παράδειγμα ένας αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, να μιλάει για αλλαγή καθεστώτος Έλληνας, έχει λόγο να το κάνει σήμερα που στη Μαριούπολη έχει αλλάξει η διοίκηση? Με αυτούς πρέπει να μιλήσεις για την τύχη, γιατί κοιτάξτε τώρα, κύριε Πρέσβη, θα το πω και θα σας ζωρίσω, γιατί ξέρω ότι είστε από αυτούς που και τα λόγια του Δεμασά, αλλά έχει και μια έτσι σοφροσύνη στο πώς προσεγγίζει. Το να κάνουμε σήμερα βραβεύσεις για ανθρωπιστικές εξόδους από τη Μαριούπολη 20 και 30, 50, 80, 100 Ελλήνων, εντάξει, μαζί με το διπλωματικό σώμα. Αλλά πίσω έχουν μείνει 150.000. Αυτό δεν είναι ένα μικρό νούμερο? Όχι, είναι ένα μεγάλο νούμερο και βεβαίως πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρότατα υπόψη. Θα σας έλεγα ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο τόνος μας δεν ήταν όσο θα έπρεπε ελεγχόμενος, ώστε να βρίσκεται στα όρια του αναγκαίου τόνου. Νομίζω ότι είμαι σαφής αυτό που λέω. Η υπέρβαση των τόνων σε τέτοιες περιπτώσεις όπου το κάθε στοιχείο έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφεύγει, η υπέρβαση των τόνων. Σαφές. Και τώρα, σε ό,τι αφορά το πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε
τους Έλληνες αυτούς, εκεί πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια πολύ σοβαρή εξέταση της κατάστασης από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι το θέμα αγγίζει, έχει εθνική σημασία. Είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων στην ευρύτερη εκεί περιοχή και πρέπει να βρεθούν τρόποι και να συνεννοηθούν από αυτού οι πολιτικές δυνάμεις ώστε να τους παράσχουμε προστασία ανάλογα με τις διαγραφόμενες δυνατότητες στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Έχετε δίκιο. Και αυτό επιβάλλει επαφή και με τις δύο πλευρές. Έχετε δίκιο. Εγώ θέλω να πω ότι αν σήμερα βραβεύουμε για 80 και καλά κάνουμε ανθρωπιστικής, τι θα έπρεπε, Ανδριάδες, να στήσουμε για αυτούς που έφεραν από τη Γεωργία, θυμίζω, 3.500 παλινοστούντες και το ερώτημα δεν πάει μόνο στην κυβέρνηση στους διπλωμάτες, κύριε Καραϊτίδη. Όχι, όχι, ασφαλώς. Πάει και στους, να σας πω κάτι, πάει και στους λεγόμενους στρατιωτικούς επιτετραμένους αναλυτές που συμβουλεύουν ένα κράτος. Αυτοί δεν είδαν την εξέλιξη στη Μαριούπολη εγκαίρως να ενημερώσουν. Εν πάση περιπτώσει, θα κλείσω με το εξής πονηρό ερώτημα. Και εδώ επικαλούμε τη γνώση σας σε επίπεδο διεθνών σχέσεων και διαπραγματεύσεων. Έχετε χειριστεί δύσκολα πράγματα. Κοιτάξτε, κάνω μια υπόθεση εργασίας. Όλοι σενάρια κάνουν. Μετά από 10 μέρες σταματάει ο πόλεμος και επέρχεται μια συμφωνία. Όποιας μορφής συμφωνία, κατά το μάλλον ήτον θα έχει και έναν, μένει το σχήμα να δούμε, ακροτηριασμό τμήματος Ουκρανίας, ως φαίνεται. Εάν αυτή η συμφωνία έχει γίνει με τη σφραγίδα της Τουρκίας, αναρωτιέμαι, τον πονηρό επιτίδιο ουδέτερο, δεν θα βγει αύριο η Τουρκία να πει, παιδιά, μια χαρά δεν τα κατάφερα. Γιατί λοιπόν με εγκαλείτε και για την Κύπρο, που είμαι και εγγυητής? Δεν πάμε σε μια ανάλογη συμφωνία? Βεβαίως και θα το πει. Συμφωνώ απολύτως, κύριε Σαχίνη, με την σκέψη αυτή. Με το ερώτημα αυτό. Βεβαίως και θα το πει. Η λογική της, η γραμμή που μέχρι τώρα ακολουθεί και πριν από την κρίση και κατά τη διάρκεια της κρίσης προειδεάζουν ακριβώς για τέτοιου είδους ισχυρισμούς. Σας θυμίζω ότι μετά την πρώτη της πρωτοβουλίας, την πρώτη επαφή που είχε ο κ. Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, τι του είπε? Δεν πρέπει τώρα, με βάση του πολύ επικοδομητικού ρόλου που η χώρα μου διαδραματίζει για την ειρήνευση στην Ουκρανία, να μας δώσετε τα F-35 ή να μας χορηγήσετε χωρίς καθυστερήσεις τα F-16 που ζητάμε? Και αμέσως η σκέψη της πήγε στα ανταλλάγματα. Και δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ρωσία κινήθηκε με το δόγμα, με το απροκάλυπτο δόγμα της ισχύως και του επεκτατισμού παραβιάζοντας τα σύνορα, το ίδιο ακριβώς, αυτό ακριβώς θα εμπνεύσει και την Τουρκία, που ήδη το είχε επιχειρήσει πριν από τη Ρωσία στην Κύπρο το 1974 και που απειλεί να το πραγματοποιήσει και σε εμάς με εξευτελιστικές δηλώσεις του τύπου θα σας ρίξουμε στη θάλασσα ή θα το μετανιώσετε αν τυχόν συνεχίσετε να αρνείστε την αναγνώριση της γαλάζιας πατρίδας. Άρα, κύριε Πρέσβη, λέτε ότι εμείς, ναι μεν το τι συμβαίνει με επίκεντρο την Ουκρανία, δεν πρέπει ανά πάσα στιγμή να ξεχνάμε να υποδεικνύουμε το ρόλο της Τουρκίας, γιατί στην Ελλάδα λέμε, έλα μωρέ τώρα, στο δευτερεύον θέμα το πώς κινείται η Τουρκία την Ουκρανία. Δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Συμφωνώ. Καθόλου δεν είναι έτσι και θεωρώ ότι από την πρώτη στιγμή έπρεπε να γίνεται αυτό και πρέπει σε κάθε ευκαιρία να το αναφέρουμε, να το μνημονεύουμε αυτό. Δεν έχει νόημα η αποσιώπηση. Τι νόημα έχει αποσιώπηση? Να μην ερεθίζεται η Τουρκία? Μα η Τουρκία, αν δεν θέλει να ερεθίζεται, δεν πρέπει και να μας ερεθίσει. Εάν ακολουθεί, και το τονίζει αυτό ακόμα και στις παραμονές συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν, αν τονίζει ότι εμείς δεν θα αλλάξουμε σε τίποτα την πολιτική μας, απλώς δεχόμαστε με ευχαρίστηση τις επαφές με την ελληνική πλευρά για να έχουμε ένα καλό κλίμα. Μα πώς θα υπάρξει το καλό κλίμα χωρίς να αλλάξουν σε τίποτα την πολιτική τους?
και πόσα θεμελιωθεί ένα τέτοιο κλίμα όταν από την επομένη της συνάντησης σε τόσο υψηλό επίπεδο πραγματοποιούσαν ενισχυμένες βραδινές παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Επομένως, εμείς θα πρέπει με σοφροσύνη αλλά και με σαφήνεια και με ευθύ λόγο να υπενθυμίζουμε στη διεθνή κοινότητα και σε όσους υποκρίνονται ότι δεν το θυμούνται ποια ακριβώς είναι η στάση της Τουρκίας. Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Σήμερα ξεκινήσαμε την εκπομπή με το ατόπιμα της γνωστής πάγιας εξωτερικής πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Δημοσίευσε χάρτη χθες διαδραστικό που αναβοσβήναν οι σημαίες των χωρών που έχουν καταδικάσει την εισβολή στην Ουκρανία και την Κύπρο την τριχοτόμησα. Μάλιστα. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Έσπευσαν, πιθανώς να σας είναι ήδη γνωστό, έσπευσε η τουρκική πλευρά να δηλώσει ότι αυτό δείχνει ότι η Βρετανία αναγνωρίζει τις πραγματικότητες που έχουν δημιουργηθεί στο νησί. Σιγά που θα τα αφήνα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σαχίνη. Πάντα η συζήτηση με εσάς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Μαζί σας η συζήτηση έχει ενδιαφέρον εξαιτίας εμπειρίας κρίσιμων καταστάσεων. Καλημέρα σας.